Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς. Τώρα σας υποδέχτηκα με Αλέξη Τσίπρα, όπως είδατε. Το παρακολούθησα, το παρακολούθησα. Λοιπόν, υποψήφιος στην Αχαΐα του ΚΚΕ ο κ. Καραθανασόπουλος. Τι γίνεται, πώς πάει ο αγώνας, τι λέτε εσείς και με την Τουρκία, τι γίνεται, βλέπω εδώ πέρα, πάμε για πόλεμο, φωνάζει ο κόσμος, ανησυχεί. Δεν ξέρει, χάσει τα αυγά και τα πασχάλια μου φαίνεται. Το μόνο σίγουρο το οποίο είναι, είναι ότι έχουμε μια κλιμάκωση των επικίνδυνων εξελίξεων και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή του Αιγαίου. Και από αυτήν την άποψη η επιθετικότητα την οποία δείχνει η Τουρκία, έτσι δεν είναι χωρίς αφορμή και αιτία. Και άμα το θέλετε επί της ουσίας, άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα της περιοχής, έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή η κατάσταση. Και από αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μας, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός στην όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί ακριβώς είναι μια περιοχή η οποία ξεδιπλώνονται σφοδρότατοι ανταγωνισμοί. Και ναι, πιο μπερδεμένο κουβάρι δεν υπάρχει από την περιοχή. Και για τον έλεγχο, και για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, των κοιτασμάτων των υδρογονανθράκων που θα ακολουθούν. Ναι. Τόσο η μεταφορά τους, όσο επίσης και το διεθνές εμπόριο. Και εκεί συγκρούονται Κινέζοι, Ρώσοι και Αμερικάνοι επί της ουσίας όλα αυτές τους σχεδιασμούς. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και στο πλαίσιο αυτό οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν με την ισχυροποίηση της παρουσίας των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν σταματά την τουρκική επιθετικότητα αλλά κατά τη γνώμη μας την τροφοδοτεί κιόλας. Ναι. Αυτή η τουρκική επιθετικότητα από τη στιγμή που κρατάνε τη λογική των ίσων αποστάσεων και επί της ουσίας της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας κρατάνε τη λογική του διαλόγου και της επίλυσης των διαφορών. Ενώ δεν υπάρχει καμία διαφορά. Η Τουρκία διεκδικεί, απαιτεί, πετώντας το καλάθι των αχρήστων της διεθνής συμβάσης και όμως όταν κρατάς το ρόλο του πόντι πλάτη σε κάποιον ο οποίος ακολουθεί αυτή την επιθετική πολιτική να σαν να του λες συνέχισε αυτή την κατάσταση. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή. Μάλιστα, δεν μου λέτε τώρα. Πει και είναι πολύ μεγάλε οι εκκλησίε. Του κάναμε το χαρτιράκι όμω στα βόρεια, στα Σκόπια, του το κάναμε. Είναι πολύ μεγάλε οι εκκλησίε που ισχυροποίησαν την παρουσία του εδώ στην περιοχή, που διέθεσαν την Ελλάδα να γίνει ένα απέραντο στρατόπεδο. Χθες 80 ελικόπτερα πήραμε. Έτσι, και εντάξει, αλλά τα πήραμε στα πλαίσια των σχεδιασμών των Αμερικανοατοικών και όχι της προστασίας της. Εντάξει. Ο Πάιατ ευτυχέστατος ήταν. Ευτυχέστατος και δήλωσε ότι πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν στα πλαίσια του διαλόγου. Ορθόν. Σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος ενημερώνει και διάλογο το... Όμως, διάλογο όμως δεν μπορείς να κάνεις όταν άλλος θέλει να σου παραβιάσει κυριαρχικά σου δικαιώματα. Ναι. Σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος νομίζω θα έρθει και στο Περισσόνα να ενημερώσει τον κύριο Κουτσούμπα. Εντάξει, στο πλαίσιο ενημέρωση. Ναι, ξεκινάει από εκεί. Βεβαίως εμείς είχαμε στείλει να γίνει πολύ πιο γρήγορα αυτή η ενημέρωση. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και αν συμφωνούσατε και για το Κισέ, γιατί ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις από την Ελλάδα. Εμείς είπαμε ότι μετά την ολοκλήρωση του Κισέ θα έπρεπε να υπήρχε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών αμέσως από τη στιγμή που συγκλήθηκε έκτακτα το Κισέ. Σωστά, συγκλήθηκε. Δεν το συγκαλείς. Κοιτάξτε τώρα το σωστά ή λάθος. Το θέμα είναι τι μηνύματα θες να δώσεις. Και τα μηνύματα εφησυχασμού τα οποία προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση και από προσανατολισμού του κόσμου δεν συμβάλλουν στην να έχει μια αποφασιστική στάση στα ζητήματα αυτά. Ναι. Και από αυτή την άποψη η αποφασιστικότητα σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνεις, να διευκολύνεις τους ευρύτερους σχεδιασμούς που υπάρχουν. Νίκο, πώς πάει τώρα, για πες μας και δύο κουβέντες έτσι. Πώς πάει, τι στόχο έχετε εσείς στο ΚΚΕ πέρα από τις εκλογές, τι εκλογικό στόχο έχετε? Εμείς στο ΚΚΕ έχουμε στόχο την ενίσχυση του ΚΚΕ για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί ο άλλος πόλος, το αντίπαλο δέος. Ναι. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία εξέλιξη των πραγμάτων και την προδιαγράφουν τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, η ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι προκαθορισμένος στόχος. Δεν αμφισβητείται από κανέναν και δεν μπορεί να αμφισβητείται από τη νέα κυβέρνηση. Δεύτερο ζήτημα, τα θέματα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας,
που τους εμπλέκει, που εμπλέκει όλο και περισσότερο σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και των υπερελιστικών σχεδιασμών. Και τρίτον, η λογική της θωράκης της ανάπτυξης. Και λέμε ότι αυτή η ανάπτυξη η οποία προχωράει είναι μια ανάπτυξη που στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία, που αποτελώ, άμα θέλει, και τον τροφοδότη λογαριασμό του τσακίσματος των εργασιακών δικαιωμάτων. Και μάλιστα χτες, που έγινε και η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, υπήρχε μια πλειοδοσία και από την κυβέρνηση, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη, και από τον κύριο Μητσοτάκη, σε στόχους και σε αιτήματα που θωρακίζουν. Όχι, ρε παιδί, τους είπανε, παιδιά, εντάξει, εμείς θα σας κόψουμε τους φόρους, αλλά εσείς προσέξτε τους εργαζόμενους. Ναι, εντάξει, στην καλή διάθεση. Τους φόρους τους κόβεις με νομοθετήματα. Ναι. Η προστασία των εργαζόμενων στην καλή διάθεση. Ποιο είναι νομοθετήματα? Γιατί είναι κακοί άνθρωποι εκεί στο ΣΕΦ, συγγνώμη. Γιατί υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία ακριβώς εγκαινιάζουν την εργασιακή ζούγκλα. Και δεύτερον, τους δίνεις φορολογικά κίνητρα σε βάρος ποιον, από ποιον έχεις τα φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα τα φορτώνεις στις πλάτες του λαού. Και την ίδια στιγμή δεν είσαι φορολογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, γιατί δηλαδή αμφισβητεί την καλή διάθεση των βιομηχάνων. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τη βλέπουμε αυτή την καλή διάθεση των βιομηχάνων. Τη βλέπουμε, για παράδειγμα, στον τομέα του τουρισμού. Τι συνθήκες επικρατούν στους εργαζόμενους στους χώρους εκεί. Τη βλέπουμε, για παράδειγμα, το κλείσιμο του μοναδικού εργοστασίου που έχει Φρυγκοκλάς στην Κάτω Αχαγιά. Αυτή την περίοδο, πριν από μερικές μέρες, το ανακοίνωσε. Ακριβώς, και 91 εργαζόμενοι στους δρόμους. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες σε ψυγεία επαγγελματικά σε μια περιοχή ιδιαίτερα τουριστική? Ναι. Με εισαγωγές από το εξωτερικό, γιατί έχει εργοστάσιο στη Ρουμανία. Να λοιπόν ποια είναι η ανάπτυξη. Τέτοιου ανάπτυξη λοιπόν που τσακίζει δικαιώματα των εργαζόμενων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, έτσι δεν μπορεί να είναι προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Ούτε μπορεί να αναχτιστούν τα δικαιώματα στην εργασία. Τα δικαιώματα στην εργασία θα τα ανακτήσουν οι εργαζόμενοι μέσα από τους αγώνες τους, όπως έγινε και στο παρελθόν. Λοιπόν, γι' αυτό ερώτηση λέμε τώρα. Ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρό κουκουέ. Ερώτηση τώρα. Εκεί είσαι στην Αχαΐα, τα βάζεις με τρεις πρωθυπουργούς. Δυνάμει, δυνάμει. Πλακώσαν όλοι στην Αχαΐα. Εκεί, είναι όλοι εκεί. Παιδιά εκεί πέρα, δηλαδή. Όλοι στην Αχαΐα ήταν. Αυτό είναι γεγονός. Ο Γιώργος στην Αχαΐα. Ο Τσίπρας στην Αχαΐα. Ο Κυριάκος στην Αχαΐα. Ο Καραθασόπουλος στην Αχαΐα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σε εκείνη την περιοχή? Τόσο πια πολύ φερνινήφη γίνατε. Γίναμε πολύ φερτινήφοι, γιατί ακριβώς έχουμε και μια, και ένα, πώς το λένε, είμαστε και στο μάτι του ενός κυκλώνα, μικρότερου κυκλώνα εκεί στην περιοχή. Από την άποψη ότι υπάρχουν μια σειρά σχεδιασμοί, βέβαια υπάρχουν υδρογονάνθρακες και η εξόριξή τους, άρα συμφέροντα τα οποία συμπλούν στην περιοχή. Δεύτερον, είναι το ζήτημα πώς θα περάσουν και αν θα περάσουν αγωγοί από αυτή την περιοχή. Και ο αγωγός από την Ανατολική Μεσόγειο, ενδεχόμενα. Και βεβαίως εκεί στην περιοχή υπάρχουν και μια σειρά σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είναι ο Άραξος, το Άκτιο. Ναι, έχετε στρατηγική Άκτιο, θέση. Έχετε στρατηγική θέση. Και ως πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη, άρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία στους σχεδιασμούς οι οποίοι αρχίζουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, άρα, καλή επιτυχία. Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί. Είστε τυχεροί, έχετε όλες τις προσωπικότητες εκεί. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή επιτυχία.